Σκέφτομαι να ανακοινώσουμε για ενημέρωση του κοινού, νομίζω, ένα σημαντικό θέμα που ταυτόχρονα θέλω να πω πως αχρίαστο να είναι. Πρόκειται για 3 ποινιδωτές που προσφέρει ο καπετάν Παναγιώτη Τσάκος και η οικογένειά του με ιδιαίτερη έγνοια της ιατρού, κυρίας Ειρήνης Σαρόβλου Τσάκου, στο Χιώτικο κοινό. Έναν από τους απεινιδωτές βλέπετε εδώ μπροστά. Αυτοί θα τοποθετηθούν σύμφωνα και με τις σχετικές υποδείξεις της καρδιολογικής κλινικής του Σκηλιτσίου Νοσοκομείου, εκεί που υπάρχει ανάγκη λόγω κίνησης των κατοίκων και δράσεων, μία στην πλατεία Καρδαμήλων, προφανής ο λόγος, ένας στο γυμναστήριο, θα βρούμε σε ποια ακριβώς θέση θα τοποθετηθεί, και ένας στο γυμναστήριο της Φάρκαινας. Και οι δύο αυτές θέσεις επίσης είναι προφανείς. Θα ασφαλιστούν, θα γίνει κάτι ανάλογο με τον απεινιδωτή που βρίσκεται στην πλατεία, πλαστήρα, και με γνωστή τη θέση που θα είναι το κλειδί και με οδηγίες για το που θα βρεθεί σε ώρα απευκταίας ανάγκης βέβαια, για κάθε περίπτωση. Εκείνο το οποίο θέλω έτσι να υπογραμμιστεί είναι πως υπάρχει μια σκέψη σε πρώτη ευκαιρία να αγοραστούν, να προσφερθούν και άλλοι απεινιδωτές για άλλα σημεία του νησιού μας. Θέλω δε να ευχαριστήσω την καρδιολογική κλινική που είχε την καλή διάθεση να μας δώσει οδηγίες, να έρθει το Ίδρυμα σε επαφή μαζί τους για να προχωρήσει σε αυτό που αμέσως αναλυτικότερα θα ακούσετε. Διότι το μηχάνημα ως μηχάνημα σκέτο δεν αποδίδει καθόλου αν δεν βρεθεί άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει και να το δουλέψει σωστά. Γι' αυτό το λόγο το Ίδρυμα με την βοήθεια της καρδιολογικής κλινικής και προφανώς με τους παριστάμενους εδώ, την κυρία Μαριέτα Πατινιώτη και τον κύριο Ματθαίο Διδάγγελο, τους οποίους ευχαριστώ και για την παρουσία τους εδώ. Το Ίδρυμα προσφέρει μαθήματα, θα προσφέρει μαθήματα χειρισμού του απεινιδωτή. Θα πούν αναλυτικά σε τι συνίστανται αυτά τα μαθήματα. Εγώ θέλω να πω ότι άμεσα από σήμερα μπορώ να πω, να καταθέτει οποιοσδήποτε συμπατριώτες μας τηλεφωνικά ή έγγραφα εδώ στο Ίδρυμα μια αίτησή του, δηλαδή ένα όνομα και ένα τηλέφωνο για τα μαθήματα αυτά που θα αρχίσουν από τις 8 Αυγούστου, θα ενημερωθούν. Μόλις φτιάχνεται ένα τμήμα των 15 περίπου ατόμων, έτσι δεν είναι, θα μας τα πούν αναλυτικά, θα προχωρήσουμε και στο επόμενο και ούτω καθεξής. Εξ όσων γνωρίζω, με 1,5 με 2 ώρες χρειάζεται για την εξάσκηση σε αυτό το μηχάνημα και προτρέπω όλους τους συμπατριώτες, μα όλους τους συμπατριώτες, να μάθουν τη χρήση, γιατί αχρίαστο να είναι, μπορεί να σώσουν μια ζωή. Δίνω το λόγο αμέσως στους παριστάμενους, ειδικούς επί το θέματος, να πει ο καθένας τη σκέψη του επί του αντικειμένου αυτού, και επανέρχομαι σε κάτι άλλο στο τέλος. Η κυρία Μαριέτα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για μας είναι χαρά και τιμή να μπορούμε να δώσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να μπορέσει ο πληθυσμός της Χίου να μάθει καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση και να χρησιμοποιήσει τους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές. Γιατί οι απεινιδωτές είναι για το κοινό, για τον απλό κόσμο, και γι' αυτό που θα βρεθεί μπροστά σε μια ανακοπή και όχι για, για όλους τους υπόλοιπους που είμαστε στο νοσοκομείο. Τώρα, τη χρησιμότητά του και τη σημαντικότητά του σαν μηχάνημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτούμε ότι στην Ευρώπη κάθε 45 δευτερόλεπτα περίπου γίνεται μια ανακοπή. Και από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι που δέχονται άμεσα αναζωγόνηση, δηλαδή θωρακικές συμπιέσεις, εμφυσίσεις και απεινίδωση στα 1 με 2 λεπτά
μετά αμέσως την ανακοπή έχουν ποσοστό επιβίωσης πάνω από το 60%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό, διότι μειώνεται πολύ σημαντικά η θνητότητα και επίσης μειώνεται και η αναπηρία. Έχουμε ένα θύμα το οποίο μετά την πρώτη αντιμετώπιση θα δεχθεί την εξειδικευμένη αντιμετώπιση και θα γυρίσει κάποια στιγμή σπίτι του ακέραιος όπως όλοι θέλουμε. Στην όλη αυτή τη διαδικασία, η όλη αυτή διαδικασία αδιάσωσης μιας ζωής περιγράφεται σαν ένας κρίκος, σαν κρίκη αλυσίδα, σαν μια αλυσίδα η οποία αποτελείται από κρίκους, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Πώς γίνεται αυτό, τι λέει αυτή η αλυσίδα λοιπόν, ότι πρέπει κάποιον να τον αναγνωρίσουμε έγκαιρα, ότι πρόκειται να καταρρεύσει. Γιατί νιώθει πάνω στο στήθος, σε περιγράφει ότι δεν είναι καλά, τον βλέπουμε και πέφτει κάτω. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα όταν κάποιος δεν είναι καλά. Μετά άμεσα κλείσει για βοήθεια. Καλούμε σε βοήθεια να έρθει κάποιος πιο εξειδικευμένος και ξεκινάμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και αν έχουμε απεινιδωτή εφαρμόζουμε άμεσα τον απεινιδωτή. Είναι σωτήρια η παρέμβασή του. Και τελευταίος κρίκος της αλυσίδας είναι βέβαια η εξειδικευμένη βοήθεια που θα έρθει το ασθενοφόρο, το ΕΚΑΒ και θα μεταφέρει στο νοσοκομείο το θύμα. Μάλιστα. Ο κύριος Μαθαίος, τι έχει να πει από την πλευρά του? Εγώ θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα για το μηχάνημα καταρχήν. Βεβαίως. Είναι ένα μηχάνημα ειδικά αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής που δεν πρέπει να τον φοβόμαστε, δεν πρέπει να τον φοβάται ο απλός πολίτης. Είναι για χρήση από απλούς πολίτες. Αυτό που φοβούνται περισσότεροι και μας ρωτάνε είναι αν πρόκειται να κάνουν κακό ή ζημιά σε κάποιον, γιατί το μηχάνημα δίνει ρεύμα στο σώμα μας. Δεν πρόκειται να κάνουν τέτοια βλάβη με αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, γιατί ο ίδιος είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να μην δίνει ρεύμα όταν δεν χρειάζεται. Η κυρία Χρήστου. Τώρα, αν θέλετε να πούμε κάποιες λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εκπαιδεύσεων, εκτός από τα μαθήματα που θα γίνουν εδώ μέσω του Ιδρύματος φυσικά και θα είναι μια ενημέρωση για να πάρει κάποιος μια πρώτη γεύση στο πώς γίνεται η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και η χρήση του αυτόματο εξωτερικού απεινιδωτή. Υπάρχουν και ολόκληρη σειρά σεμιναρίων που διαρκούν περίπου 5 ώρες και είναι πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Μέσω αυτών των σεμιναρίων, κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά επίσημο πιστοποιητικό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο του προσφέρει και μια και περαιτέρω κατοχήρωση για τον ίδιο. Για τα σεμινάρια αυτά, βέβαια, χρειάζεται μια ειδική διαδικασία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά μπορούν να γίνουν και στοιχείο γιατί υπάρχει ομάδα εκπαιδευτών πιστοποιημένων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καλούμε φυσικά όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, γιατί όπως προανέφερε και η κυρία Πιπνιώτη, όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα γνωρίζουν να προσφέρουν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να χρησιμοποιήσουν τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, αυξάνουν σημαντικά το ποσοστό επιβίωσης των συνανθρώπων τους. Μάλιστα. Είναι... Συγγνώμη, είναι πολύ απλό το μηχάνημα, είναι σαν ένας υπολογιστής, αναλύει ρυθμούς τους οποίους μπορεί να απεινιδώσιμους και μη απεινιδώσιμους. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, δεν μπαίνει ούτε αυτό. Τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια, ανοίγει το μηχάνημα, τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια. Είναι πολύ απλό στη χρήση του και από την στιγμή που θα πατήσουμε το κουμπί για να ανοίξει ο απεινιδωτής, μας καθοδηγεί πλήρως. Συνήθως στα αγγλικά. Κάποιοι μιλάνε και ελληνικά. Όμως αγγλικά μιλάνε οι περισσότεροι απεινιδωτές. Μας καθοδηγεί απόλυτα, μας λέει τα βήματα, τι θα κάνουμε, πώς θα βάλουμε τα ηλεκτρόδια, πώς θα συνδέσουμε τα καλώδια και πότε θα χορηγήσουμε ρεύμα ή θα κάνουμε καρδιοπνευστική αναζωογόνηση. Θέλω να πω ότι ο καθένας για να μην. Είναι να πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση του και μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δουν τον τρόπο που χρησιμοποιείται λίγο για να διαφυλάξουν περισσότερο το περιβάλλον που είναι γύρω και όχι το θύμα, αλλά είναι ένα απόλυτα ασφαλές μηχάνημα. Απόλυτα ασφαλές και να πω ότι μία ζωή να σωθεί αξίζει τον κόπο να κάνουμε όλοι ένα πρόγραμμα, να εκπαιδευτούμε, αξίζει τον κόπο τα χρήματα που έδωσε το Ίδρυμα. Είναι μία ανθρώπινη ζωή αυτό. Κύριε Νοθέος, κάτι να συμπληρώσει? Κάτι άλλο, απλώς αν θέλετε να δείξουμε λίγο παραπάνω. Ότι υπάρχει και τέτοιο μηχάνημα. Ωραία, αυτό είναι ο απεινιδωτής. Βλέπετε ότι έχει πάνω ένα, δύο, τρέχει ακριβώς τα βήματα. Και αυτή είναι η εκπαιδευτική απεινιδωτές. Θέλω να πει ότι δεν είναι κάτι το δύσκολο. Είναι κάτι πολύ απλό. Ουσιαστικά μας καθοδηγεί στο να τον ανοίξουμε. Και από εκεί και πέρα μας δίνει φωνητικές οδηγίες. Βγάλετε τις βάρδες από τη συσκευασία και τοποθετήστε τις στο γυμνό στήθος του ασθενή.
Αυτά είναι τα ηλεκτρόδια, όπως προανέφερε η κυρία Κουτινιώτη, τα οποία κολλούνται πάνω στο στήθος του ασθενούς και στη συνέχεια πάνω στο μηχάνημα. Και κάνει την ανάλυση του καρδιακού ρυθμού που σας είπε. Για να μας πει στη συνέχεια αν θα χρειαστεί όχι να χορηγήσουμε απεινίδωση σε αυτό το στάδιο ακριβώς. Γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε ζημιά στον συνάνθρωπό μας. Αν δεν χρειάζεται, ο απεινιωτής το αναγνωρίζει και δεν θα δώσει ρεύμα. Πώς θα καταλάβουμε ότι κάποιος έχει και πρόβλημα και δεν έχει λιποθυμίσει? Θα ελέγξουμε αν έχει αναπνοή. Σκύβουμε πάνω του, τον ταρακουνάμε λίγο, να δούμε αν απαντάει. Αν δεν απαντάει, είναι μια διαδικασία που λέγεται βλέπω, ακούω, αισθάνομαι για 10 δευτερόλεπτα. Βάζουμε το αυτί μας κοντά στο στόμα του θύματος και ακούμε αν αναπνέει, βλέπουμε το θώρακα αν ανεβοκατεβαίνει και νιώθουμε την αναπνοή του στο μάγουλο. Αν για 10 δευτερόλεπτα δεν έχει αναπνοή ή έχει κάτι σαν ροχαλιτό που θεωρείται προθανάτιος ρόγχος αυτό, θεωρούμε ότι δεν αναπνέει. Οπότε εφαρμόζουμε το. Ναι, αυτά είναι στα πλαίσια αυτού του προγράμματος που είπαμε. Πώς αναγνωρίζουμε ένα θύμα που έχει καταρρεύσει, ότι πώς το αναγνωρίζουμε, πώς το διαχωρίζουμε, τι κάνουμε αν αναπνέει, τι κάνουμε αν δεν αναπνέει, πότε τοποθετούμε τον αυτόματο απεινιδωτή και πότε καλούμε σε βοήθεια να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Γιατί αν είμαστε μόνοι μας σε ένα γήπεδο και δεν υπάρχει άλλος, κάποια στιγμή πρέπει να καλέσουμε βοήθεια. Αυτά όλα τα περιλαμβάνει αυτό το μάθημα που είπαμε τώρα, είτε θα γίνει σε μια μικρή ενημέρωση, είτε θα γίνει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα. Αυτό τι κόστος περίπου έχει? Το μηχάνημα, ναι. 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Και τα πατς. Συν όλα κάποια υπόλοιπα, τέλος πάντων δεν. Τα χαλώσιμα του βασικά. Δεν αφορά. Εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να σημειώσω. Η μπαταρία του πόσο κρατάει, ξέρουμε. Πόσο χρόνο έχουμε? Για την μπαταρία δεν γνωρίζω τεχνικά χαρακτηριστικά. Η μπαταρία, το μόνο που ξέρουμε εμείς, ότι όταν αρχίσει να δίνει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, γιατί το λέει, όταν έχει χαμηλή μπαταρία να βοσβήνει και συνήθως το λέει και φωνητικά, μπορεί να κάνει μέχρι 50 απεινιδώσεις από τη στιγμή που θα έχει ένδειξη. Άρα επαρκεί να αντικαταστήσουμε τις μπαταρίες. Έχουμε επαρκή χρόνο. Ναι, γι' αυτό και σε κάθε σημείο που τοποθετούνται οι απεινιδωτές πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, ο οποίος εννοείται ότι παρακολουθεί τον απεινιδωτή που θα βγάλει ένδειξη για μπαταρία ή κάτι άλλο. Δεν είναι απλώς ότι τον τοποθετήσαμε κάπου και τον αφήσαμε εκεί, δεν τον είδαμε ποτέ. Γιατί ακόμη και χωρίς απεινιδώσεις, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί η μπαταρία του σε αντικατάσταση, στην πενταετία περίπου. Να πούμε επίσης ότι συνήθως αναγνωρίζουμε έχει ένα σήμα, είναι ένας κεραυνός σε πράσινο φόντο, λευκός κεραυνός και καρδιά. Έτσι τους αναγνωρίζουμε και γράφει AED, A-E-D. Επάνω, στοιχείο υπάρχει στο αεροδρόμιο προς το παρόν και υπάρχει και στην πλατεία της Χίου, στην κεντρική πλατεία δηλαδή, και στην πλατεία των Μεστών. Έχουμε τρεις λοιπόν. Ναι. Και τρεις τώρα έξι. Και έχετε προφανώς και εσείς έναν, ναι. Ναι, και στην, ναι. Στην εφημερίδα. Ναι. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι πως να φροντίσουν οι συμπατριώτες να επωφεληθούν αυτής της προσφοράς της καρδιολογικής κλινικής για αυτές τις ενημερώσεις για την χρήση του απεινιδωτή που θα γίνονται εδώ και νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Σε σχέση δε με τις θέσεις, επαναλαμβάνω, θα τοποθετηθούν σε φροντισμένα σημεία στην πλατεία Καρδαμήλων, στο γυμναστήριο, θα υπάρξει με συνεννόηση με την καρδιολογική κλινική σε ποιο σημείο ακριβώς και στο γυμναστήριο της Φάρκαινας. Και στις τρεις περιπτώσεις οι λόγοι είναι προφανείς. Θα αναγράφει δε στην θύρα του κουτιού του που θα δημιουργηθεί και θα μπει μέσω απεινιδωτή σε ποιο σημείο είναι το κλειδί φυλαγμένο. Επειδή πιθανώς να υπάρχουν συζητήσεις και γιατί να μην έχει και η τάδε πλατεία ή το τάδε χωριό, σας λέω πως έγνοια του καπετάνιου και της οικογένειάς του είναι να προμηθευτούμε συν το καιρό και άλλους για να τακτοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την ενημέρωση του κοινού.